Τα λέω για το σώμα. Για το σώμα, κύριε Δημαρχή. Καλά τα πάμε. Λοιπόν, σε πάση περιπτώσει, μιλάμε για την αναγκαιότητα. Τι προέρχομαι από το επιχείρημα. Θα έπρεπε να είχαμε στα χέρια μας μια κλιματοοικονομική μελέτη για να δούμε αν υπάρχει ή όχι αναγκαιότητα. Χωρίς αυτή που πάμε. Επειδή μας ήρθε, επειδή έχουμε αποτύχει στα αυτά που έχουν υποσχεθεί πάντοτε προεκλογικά σε αυτό το λαό της Κορίνθου και επειδή έρχονται εκλογές πάλι, αυτά τα συμπτώματα είναι που με κάνουν ανησυχώ. Φυσικά και θέλουμε τη δημοτική αγορά και φυσικά και θέλουμε... Ανησυχώ κύριε Δήμαρχε και μην με διακόψετε πάλι, σας παρακαλώ, γιατί θα πάμε εκεί που θέλετε και είμαι καλός. Το ξέρω. Ανησυχώ λοιπόν ότι για άλλη μια φορά τα γνωστά τερτύπια θα έχουν πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή τίποτα. Γιατί ο Φρόιντ έλεγε, συνεχίζοντας να κάνουμε τα ίδια πράγματα και περιμένοντας το διαφορετικό αποτέλεσμα, είναι ο ορισμός παράνοια. Και εδώ έχουμε σε κάθε προεκλογική εκστρατεία που θα φτιάξουν τη δημοτική αγορά. Να τη φτιάξουν. Με να διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά της υπάρχουσας. Καμία αντίρρηση. Μαζί σας. Αλλά εγώ ρωτάω σε όλα αυτά που άκουσα, γιατί υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις. Λέμε ότι αν τη φτιάξουμε εμείς και έχουμε προβλήματα με 22, είναι διαφορετικά με τον έναν είπε ο κ. Σαβρέκης. Μα το πρόβλημα θα είναι πρόβλημα. Εγώ σαν επιχειρηματίας, όταν θα κάνω τις επινοικιάσεις, θα τους αφήσω να κάνουν ό,τι θέλουν. Σας παρουσιάζω αυτό το σενάριο. Θα τους αφήσουν να βάλουν επικλειδίδια, με τα γνωστά τερτύπια, αφού τα παίρνω στην τσέπη, κάντε ό,τι θέλετε ρε παιδιά, και θα την καταστρέψω κιόλας. Και στην τελική, αφού δίνουμε 25 χρόνια για να αποκαταστήσει, σας κάνω μια γρήγορη κλιματοοικονομική μελέτη με τα δικά σας λεγόμενα, κύριε Δήμαρχε. Αφού σε 25 χρόνια δίνουμε χρόνο για να αποκαταστήσει την επένδυση, ο Δήμος που θα είναι ΙΣΑΗ, άραγε δεν μπορεί να αποκαταστήσει την επένδυση. Τη στιγμή που φωνάζουμε διακαώς ότι λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν αντιφάσεις εδώ, που εμένα προσωπικά δεν θα είχα τρίσει, αλλά να πειθώνουν για κάτι τέτοιο. Δεν πείθομαι για κάτι τέτοιο. Και ειδικά στην εθνικία. Ας τη φτιάξουμε μόνοι μας, ας τη δημιουργήσουμε όπως θέλουμε. Έχουμε πολλές προτάσεις για το χώρο. Δεν είναι το θέμα μας τι μπορούμε να κάνουμε εκεί νομίζω σήμερα. Θα μπορούσα και εγώ να προτείνω. Αλλά γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Λεφτά έχουμε, όρεξη υπάρχει. Συμφωνούμε να τα χαρακτηριστικά να διατηρηθούν όλοι μας. Ας το κάνουμε. Ας τολμήσουμε. Εμένα αυτά είναι οι προβληματισμοί μου και με τα δεδομένα που ακούω εδώ σήμερα δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα μίσθωσης από τη στιγμή που δεν έχω πιστεί για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Κυρία Δημητριάδη.